Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε το Moonlighter, ένα παιχνίδι είδους RPG με roguelike στοιχεία. Ένα παιχνίδι που βγήκε πέρυσι με πολύ καλές κριτικές. Το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι, αλλά αποφάσισα να το ξαναρίξω μια ματιά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει βγει ένα καινούριο DLC για το οποίο έχω ακούσει καλά λόγια. Και γενικότερα με τα updates του παιχνιδιού και με τα fixes που κάνανε σε διάφορα μικροπραγματάκια, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια γιατί αξίζει να το ξαναδείς. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε ένα new game. Ωραία μια χαρά. Στο recommended. Μου αρέσουν γενικότερα αυτά τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με pixel art ή που είναι dungeon crawling και έχει το exploration στοιχείο, όπως θα έχετε καταλάβει για τα υπόλοιπα παιχνίδια που παίζω μέχρι στιγμή στο κανάλι. Σχετικά με το intro και το lore δεν θα το αφήσω και δεν θα εστιάσω πάρα πολύ και δεν ξέρω καν άμα η ιστορία καν θα συνεχιστεί και άμα θα το κάνω αυτό μία σειρά. Απλά ήθελα να παίξω το παιχνιδάκι και είπα ας το γράψω, ας το δει ο κόσμος. Μπορεί κάποιον από εσάς να ενδιαφέρει, μπορείτε να πάτε στο Steam να δείτε τη σελίδα. Νομίζω είναι στα 20 ευρώ περίπου το παιχνίδι. Αξίζει γενικά. Ρίξτε μια ματιά. Γεια σου φίλε μου. Τι παίζει σχετικά με το lore? Λοιπόν, το lore είναι... ποια είναι η κατάσταση? Ότι έχουμε έναν τύπο... Να. Είναι ένας τύπος λοιπόν που... κατάγεται από μια οικογένεια που είναι shopkeepers, ας πούμε. Ωραία, εδώ απλά κουμπιά πατάμε. Μάλιστα, και εδώ το ίδιο. Οπότε ουσιαστικά σε αυτό το παιχνίδι είσαι ένας τύπος που πηγαίνει σε dungeons το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, και τη μέρα ουσιαστικά βάζεις τα πράγματα να πουληθούν ώστε να αναβαθμίσεις. Οκ, αυτά είναι τα πράγματα που μαζεύουμε. Ώστε να βαθμίσεις τον εξοπλισμό σου, μέχρι στιγμής έχουμε μια σκούπα σοβαρή. Μια σκούπα που θα κάνει φοβερή ζημιά, νομίζω. Δεν θυμάμαι τα κουμπιά. Τώρα δεν ξαναβλέπω, έχω και καιρό να παίξω μέσω υπολογιστή. Και πατούσα τόση ώρα λάθος. Οκ, οπότε έχουμε charge button. Όπα, καλησπέρα. Μάλιστα, open με το A. Αυτό είναι το inventory. Τι. Αυτό είναι μέσα στο chest λοιπόν. Και για να δω. Grab hold. Αου. Τι έκανε ο Blacks. Okay. Quick move all με το left button. Ωραία. Οπότε αυτό είναι αυτό που κουβαλάμε πάνω μας, φαντάζομαι. Ίσως αντικείμενα. Δεν ξέρω αν έχει trinkets ή πράγματα τέτοια. Και εδώ είναι το inventory κανονικά. Μάλιστα. Οπότε έχουμε charge. Και προχωράει και δίνει. Και έχουμε και τη γρήγορη κίνηση. Nice. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι αυτός ο τύπος... κάτσε, τι πετάς, διάολε. Τι γίνεται, χαμός. Μάλιστα, αυτός ο τύπος έχει ένα μαγαζί. Μου φαίνεται θα πεθάνω επίτηδες. Ότι πρέπει να πεθάνω, δηλαδή. Έχει ένα μαγαζί στο οποίο πρέπει να... στάνταρ θα πεθάνω. Πρέπει να γυρνάει λοιπόν αυτό το πρωί και να πουλάει τα πράγματα που μόλις μας έμπεσαν από το σακίδιο. Γεια σου παππούα. Τι κάνεις? Okay. Φαντάζομαι πως κοινάμε τώρα σπίτι ή κάτι τέτοιο. Στο ίδιο σπίτι που ζούμε είναι και το μαγαζί, γιατί... Okay, ξεκουναμούμε, δεν ξέρω. Τον Νίκη! Σε παρακαλώ, προχώρα όμως. Αγούκες που μπαίνεις αρχικά μέσα στο σπίτι μου, αυτό είναι λίγο γενές. Okay, τώρα θα μας εξηγήσει... Γιατί έχουν κάποια λόξη λοιπόν τα dungeons. Ναι. Ναι, γεια σου, δεν ξέρω. Τι φάση, γιατί είσαι εδώ μέσα. Και γιατί καίει το τζάκινο κοιμάμαι, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, κάτι τώρα μας είπε ότι υπάρχουν 5 floors, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο... σε κάθε dungeon, και σε κάθε floor εννοείται πως βρίσκεις διαφορετικά πράγματα, πιο πολύτιμα πράγματα όσο ανεβαίνεις, και ότι σίγουρα, αν δεν κάνω λάθος, βασικά υπάρχουν και bosses σε κάθε όροφο. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Ναι, θα το πουλήσει το merchandise, άραξε. Αχα, sell, ok. Μας έδωσε και να πούμε ο παππούς, δεν ξέρω τι είναι. Οκ, okay, θα ανοίξουμε το shop για να πουλήσουμε αυτά τα πράγματα που τα είχαμε πριν για λόγους. Να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα τραπεζάκια στα οποία... Κάτσε να πάω να μου το πουλήσει η κυρία. Να μου το αγοράσει. Συγγνώμη, εγώ που λέω. Okay. Μας εξηγεί για τα expressions. Δηλαδή, ένα item, ένα consumable, όπως θες πες, τέλος πάντων, πράγμα που μαζεύεις από το dungeon, το βάζεις εδώ να το πουλήσεις, και αυτό έχει κάποια τιμή. Εσύ βέβαια όταν το παίρνεις δεν ξέρεις ποια είναι η αξία του, οπότε μπορεί να το πουλήσεις πάρα πολύ ακριβά ή πάρα πολύ φθηνά και να σε πιάσουν κότσοκ, πράγμα που δεν το ρεσκάρεις γενικότερα πάρα πολύ εύκολα. Okay, μας λέει να δούμε το βιβλίο. Writer Gear. Λοιπόν, βοήθησέ με. Όχι, βοήθησέ με νους, αλλά άμα θες έτσι, έτσι. Έλα πάρε δρόμο λίγο, θείο. Εντάξει, μας έδωσε το armor. Δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πόλη. Αυτός είμαι εγώ που κάνω το dodge. Α, okay, τώρα έχω ασπίδα λοιπόν. Αλλάζω... Oh, okay. Έχουμε healing potions. Έχουμε κι άλλο set. Μπορούμε να έχουμε κι άλλο set με όπλα, που σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε στη σκούπα, που δεν βρίσκω κάποιο λόγο βασικά να γίνεται αυτό. Δεν θέλω να διαβάσω, δεν μ' αρέσει. Έλα μωρέ, όχι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, είναι ότι δεν σου δίνω σημασία σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ναι, οπότε μπορούμε να κουβαλάμε διάφορα armors. Σε κάθε floor μπορούμε να πάρουμε πραγματάκια, να γυρίσουμε πίσω να τα πουλήσουμε. Και αυτή είναι η φάση. Το shield, αν δεν κάνω λάθος. Α, τώρα χάσαμε λίγο από το range, ας πούμε. Το shield, αν δεν κάνω λάθος, απλά σου δίνει ένα armor. Το οποίο, άμα σπάσει, εννοείται πως τελείωσε, ας πούμε. Δεν μπορεί να σε προφυλάξει άλλο. Τι φάση. Μάλιστα. Τιμωρεί λίγο το σπαθί. Έχει ένα. Cooldown, ας πούμε, λίγο αργό attack speed. Αλλά δείχνει μια χαρά προς το παρόν. Γεια σου φίλε μου. Φαίνεσαι πολύ έξυπνος. Πρέπει να είσαι. Wow. Ωραίο σομπρέρο. Μάλιστα. Οπότε κλασική περίπτωση. Α, ωραία, πήραμε για πραγματάκια. Για να δούμε. Οπ, δεν μπορώ να δω τώρα. Εντάξει, άμα επιμένεις. Μάλιστα. Θυμάμαι ότι αναβαθμίζεις πράγματα. Ενώ ότι αναβαθμίζεις τον εξοπλισμό σου. Αυτό θυμάμαι ότι αλλάζει κατεύθυνση, οπότε δεν θα μπλέξω πολύ. Τελικά βλέπω όχι, όντως. Μια χαρά attack speed έχει το πλοίο που κρατάω. Γεια σας κοπέλες. Ου. Α, και το τρίτο hit κάνει και μάλιστα double damage. Μια χαρά. Λοιπόν, το παιχνίδι το βρίσκω όμορφο. Είναι όμορφο γενικότερα. Είναι και η μουσική του πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω τι θες να μας πεις, αλλά δεν μου αρέσει που επιμένεις, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εφόσον υπάρχει κάτι που γυαλίζει, είναι δυνατόν να μην πας να το ελέγξεις. Α, Big Boss. Okay. Μάλιστα. Οπότε αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Είναι με τη σειρά τα... Μάλλον αυτά είναι bosses. Πρέπει να έχει ένα dungeon κάθε boss. Ου. Δώσε πράγμα. Μαζεύω λεφτά. B. Όταν είναι full αυτό, πατάω B παρατεταμένα. Και με γυρνάει στο σπίτι. Okay. Οπότε είναι το teleport. Λοιπόν, μ' αρέσει η μουσική που έχει. Να φύγω παρακαλώ. Ή όντως θέλει να φύγω. Θα του κάνω τη χάρη.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα που με βγάζει εκτός του dungeon. Δεν πηγαίνεις στο dungeon μέχρι να πεθάνεις, ας πούμε, και αυτό ήταν όλο. Κάτω δεξιά σου μετράει πως αντιπάλους έχεις σκοτώσει, αριστερά το loot που έχεις μαζέψει. Και πάνω δεξιά δεν καταλαβαίνω, δεν θυμάμαι καν, γιατί πράγμα μιλάμε. Οπότε εσύ πηγαίνοντας στο dungeon, προφανώς, βασικά όχι προφανώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ενδιαφέρει να μην πεθάνεις. Αν πεθάνεις χάνεις αρκετά από τα loots, νομίζω ότι μαζεύεις, κρατάς πάνω σου μόνο τα 6. Τα 6, άντε πάλι με το θείο. Ναι, κρατάς μερικά, οπότε θέλεις να το ισορροπήσεις κάπως, να δεις ότι μέχρι που μπορείς να φτάσεις, πόσο health σου έχει υπομείνει. Και να το ισορροπήσεις ώστε να έχεις τη μεγαλύτερη απόδοση με το εισόδημά σου. Γιατί ό,τι πάρεις θα το πουλήσεις. Μάλιστα. Τρέχει κάπως. Δεν νομίζω. Λοιπόν, investments. Στα investments. Πάνω αριστερά έχουμε λεφτά. Νομίζω ότι καμιά φορά εξηγώ τα αυτονόητα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω πως μπαίνοντας σε ένα καινούργιο παιχνίδι θέλω να εξηγήσω λίγο τι γίνεται. Αυτοί είναι διάφοροι κύριοι που δίνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες για να ξεκλειδώσεις, θέλεις τα αντίστοιχα λεφτά που αναγράφονται κατά από το όνομά τους ή από την υπηρεσία τέλος πάντων. Έχουμε μόλις 100, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό ωριακά. Και εδώ είναι αναβαθμίσεις του μαγαζίου. Μπορείς να βάλεις αυτό το κουτάκι, ας πούμε, που πουλάει κάτι παραπάνω και μετά πάει λέγοντας καινούριο cash, καινούριο κρεβάτι, δεν ξέρω ακριβώς πώς σημαίνει, και ένα chest για να φυλάς περισσότερα πράγματα. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το σπίτι μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πράγμα. Και ενώ το Crystallized Energy. Λοιπόν, είδαμε ότι δεν θυμάμαι πόσο πουλήσαμε το άλλο και ήταν η άλλη ευχαριστημένη. Αλλά πρέπει να το κρατήσουμε εκεί λίγο να είναι ικανοποιημένος ο άλλος. Αλλά κάτσε, μην μου πιάσει και τον κόλλο, δεν το δώσω τσάμπα. Έτσι. Οπότε στο 110 νομίζω πως είναι εντάξει. Νομίζω πως κάπου εκεί ήταν και το άλλο. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά και δεν θυμάμαι καθόλου πραγματικά. Βρίσκω αυτό να φαίνεται κάπως πολύτιμο επειδή είναι πιο σπάνιο από τα άλλα. Φαντάζομαι. Ας βάλουμε τα stems και πώς γίνεται να τα πάρω όλα μαζί. Ωραία, παίρνεις το stack όλο μαζί 10 και ας πούμε πως το βάζεις 10 για 10 για 20, ας πούμε, άντε έτσι για τη δοκιμή. Θα πουλήσουμε ένα ακόμα κρίσταλο, θα το στακάρουμε εδώ μαζί. Water sphere, ας το δοκιμάσουμε και αυτό πόσο μπορεί να πιάσει. Ας το βάλουμε 200. 300, γιατί από το να το δώσει τσάμπα καλύτερα να μην το πάρει ο άλλος. Και δώσει και αυτά. Φαίνονται πολύτιμα να μαζέψουμε λίγο παραδάκι. Ας πούμε για 140, για τι έτσι. Οπότε, για να δω, sell, τι να πουλήσω. Θυμάμαι. Α, οκ. Okay. Τι γίνεται με σένα, δεν με νοιάζει. Σταμάτα. Λοιπόν, chest. Τέλεια. Θα αφήνουμε εκεί. Έχουμε χώρο. Έχουμε χώρο ακόμα. Κοιμόμαστε και θα ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα έτοιμη δυνατή, 3 Γενάρη. Πετύχαμε και πρωτοχρονιά νωρίτερα, τέλειο. Γεια σας, παρακαλώ, μπείτε μέσα. Γεια σου, φίλε μου. Θέλεις μπάλες. Απογοήτευση. Γρήγορα αλλαγή. Μπάλες. Φάνηκε πάρα πολύ. Βάλ το 80. Τι! Το πήρε. Η άλλη της άρεσε. Μισό λεπτό. Φύγε μόλις στην άκρη. Τα stems τα θέλει λιγότερα. 10. Έλα λίγο να... Φέρε το παραδάκι. Όλα τα πήρε τρελά. Ω! Τι έγινε τώρα, το πουλήσα τσάμπα. Και ο άλλος ήταν εκνευρισμένος κιόλας. Νομίζω πως τα είχα βρει μια χαρά λοιπόν. Οπ! Εκνευρισμένος ο κύριος. Μισό λεπτό κύριε, να το φτιάξω αυτό. Να το δώσω να το κάνουμε... 2-3... Αλήθεια, πως εκνευρίστηκε πριν για κάτι και μόλις το κατέβασα... Εντάξει, το κατέβασα στο μισό, λίγο πάνω από το μισό βασικά το πήγα. Πώς γίνεται να το δώσα τσάμπα, ας πούμε. Πόσο αξίζει αυτό για να κάνουμε λίγο έτσι. Για δώσε 1,5.
Τα stems είναι για πέταμα. Νομίζω δεν αξίζει καν να το πουλήσω. Αλλά έτσι επειδή τώρα έχουν μπει στο πανηγύρι των τιμών. Τι! Σταμάτα. Κάρα μου τη χάρη, κυρία μου. Κάρα μου τη χάρη. Και πάρ' το με 99 μόλις. Εδώ παίζουμε και δείξε μαρκετίστηκα. 40. Πόσο το βάλα, δεν το που θυμάμαι. Πρέπει να θυμάμαι και τις τιμές τώρα. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ωραία. Και ο άλλος δεν ήταν. Νομίζω ικανοποιημένος ήταν, σωστά. Ενώ με ένα... Μου αρέσει που κουνάει το πόδι. Σε πάση περιμένω. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έχω τίποτα να πουλήσω ακόμα. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο γιατί να σου πω δεν με ενδιαφέρει. Κυρία μου, γιαγιούλα μου, σας παρακαλώ έξω. Λοιπόν, balance. Η μασκούλα που βλέπουμε στη μέση και δεξιά κάτω από το balance ακριβώς είναι. Μπορεί να μπει κάποιος κλέφτης μέσα, ας πούμε, για να σε κλέψει. Το οποίο έχει πλάκα γιατί πρέπει να τον προλάβεις και να το ζητήσεις το λόγο, ας πούμε, και να το πάρεις πίσω το item. Αν το προλάβεις. Λοιπόν, ναι. Οπότε βγάλαμε. 7.59. Τώρα είναι η ώρα που βγαίνουμε. Βγαίνει ο χαρός παγανιά. Για πάμε. Golem Dungeon. Φαίνεσαι πανέξυπνος. Μπορεί να είναι τέλειος ο τύπος που έχουμε. Το σκίτσο εννοώ, του χαρακτήρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπ, μαζεύουμε και πέτρες. Τι είσαι ρε μαλίκα. Να σας στείλουμε να πούμε στα οργεία. Χρά. Πολύ εισαγωγικό το... Οι πρώτες περιοχές. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι αυτό το δωμάτιο. Οκ, αυτά κάνουμε δεξιά-αριστερά. Μην πέσετε. Ουπα. Γεια σου φίλε μου. Έχω και νόκμπακ ευτυχώς. Μην πέσεις από κάτω, θέλω το λωτέ. Βάου. Λοιπόν, έχουμε και την κυρία στη μέση. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Το 2 που γράφει από πάνω τι είναι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, αυτά τα σύμβολα εδώ πέρα δείχνουν ότι... Artifact must be placed... Μάλιστα, αυτό λέει λοιπόν ότι οι δύο γραμμές παράλληλες, οι κάθετες, πρέπει να τοποθετηθεί αυτό το item στη δεξιά ή αριστερή άκρη, όχι γωνία απαραίτητα, αλλά άκρη, πλευρά. Του σακιδίου για λόγους, έτσι για να σε δυσκολέψει σχετικά με το πώς θα τα βάλεις σε ποια σειρά, ας πούμε, και τι θα κρατήσεις, να σε βάλεις αυτό το ζόρι. Και αυτά στις αντίστοιχες πάνω ή κάτω. Έχει κάποια ενδιαφέροντα, έτσι, μεκανικάκια. Τι θα γίνει πάλι με σένα? Νομίζω ότι δεν με ενδιαφέρει. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με το lore. Και εδώ πέρα δεν έχεις τίποτα. Μόλις παρατήρησα ότι έχει κάτω map. Δεν το είχα δει καν. Για τα ρίξε μικρό λί. Στο μεταξύ έχουμε και το... Πρέπει να μην ξεχάσω right trigger για heal. Δεν ξέρω αν... Ασπίδα. Δεν ξέρω αν όπως στο Binding of Isaac έχει κάποια secrets. Δεν θυμάμαι καθόλου. Wow. Και επίσης το παιχνίδι έχει... nice. Έχει κάποια... Όχι χαρακτηριστικά. Αλλά επιρροή βασικά, έτσι το λένε αυτό, στην ανθρώπινη γλώσσα. Που είναι η ελληνική, η μόνη, είμαι και η μοναδική ανθρώπινη γλώσσα. Λοιπόν, έχει επιρροές από ένα παιχνίδι που δεν θυμάμαι καν πότε έχει βγει. Νομίζω πως είναι μετά το 2000, αλλά εκεί γύρω στο 2010, νομίζω. Που λέγεται Stardew Valley. Ωχοί, κάτσε φίλε μου. Λάθος. Πώς πατάμε? Nice. Έβαλα χείλη. Λέγεται Stardew Valley. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν αυτό το συνδυασμό του
γενικότερα του να φτιάξεις την αυλή σου και να πουλάς πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το similarity έχει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Έλα, σε παρακαλώ. Ωραία, κάτω. Και εσύ. Και εσύ, έλεγα. Εύκολο δωμάτιο. Αυτό πουλιέται όμορφα. Αχα. Nice. Τι άλλο θυμάμαι για το παιχνίδι. Λοιπόν, όπα, εδώ έχουμε κάτι, ένα κερατωμένο κέρατο. Για το παιχνίδι θυμάμαι ότι μπορείς να επιλέξεις από τα όπλα. Υπάρχουν, ας πούμε, όπα, πράγμα. Για φέρε μου τη σανίδα σου, σε παρακαλώ. Θυμάμαι ότι έχεις, λοιπόν, μπορείς να παίξεις με σπίαρ, μπορείς να παίξεις με τύπου τσεκούρι, ασπίδα σπαθί, two-handed sword. Αυτό τι είναι εδώ? Χιλ, τσάμπα. Thank you, thank you. Αυτό ελπίζω να πεθάνει γρήγορα, γιατί πάντα με εκνεύριζε. Μιτζί! Τώρα δεν θυμήθηκα ακριβώς γιατί με εκνεύριζε, αλλά πρέπει να πατήσω τα κουμπιά γρήγορα και να μην πεθάνω μόνος μου. Αλήθεια, δεν θυμάμαι πως τι γίνεται με αυτό. Okay. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Okay, boss. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρέπει να υπήρχε αυτό όταν έπαιζα. Wow. Nice, ωραίο, μ' αρέσει. Άλλαξε. Μπερδεύω τα κουμπιά. Άου, 23, ρε. Έχουμε πάρει τα frames. Όπο, τα τρώω όλα, ρε. Άου! Τατάρικη, κάνει επιθέσεις τα πάντα όλα. Πρέπει να φύγω. Και δεν προλαβαίνω να φύγω. Μάλιστα. Misadventure. Για κλάματα. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, άμα είχαμε κάνει μια καλύτερη διαχείριση στο backpack που βλέπουμε εδώ πέρα κάτω, θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει τα πιο valuable, ας πούμε, αντικείμενα, να τα είχαμε βάλει πάνω μας, γιατί όταν πεθαίνουμε χάνουμε το backpack, ανοίγει το backpack και χάνουμε τα πράγματα. Okay, οπότε back to town, αναγκαστικά. Έχει και ένα θέμα με το loading, δεν ξέρω, το τραβάει λίγο, το τραβάει, του δίνει. Ωπα ρε, μουσική, τι είναι, James Bond, να πούμε. Ο James Bond. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ θα κλείσουμε. Έχει ήδη ξημερώσει. Θα το αφήσουμε αυτό το παιχνίδι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας έδειξε κάτι καινούριο, κάτι αρκετά ωραίο. Κάτι που να σας κάνει να συμπαθήσετε λίγο παραπάνω, ίσως στα αυτά τα games που, παρόλο που δεν εστιάζουν τόσο πολύ στα, ας πούμε, στα εντυπωσιακά γραφικά, έτσι, ή στα τόσο ανεπτυγμένα mechanics, ότι μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό χωρίς να είναι το απόλυτο τριπλό παιχνίδι. Ίσως το παιχνίδι γίνει και σειρά, δεν ξέρω, θα εξαρτηθεί και από το άμα θα αρέσει. Έχει πολλά πράγματα ακόμα να δώσει, αλλά αυτή ήταν μια καλή πρώτη ματιά. Ευχαριστήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.